φύλας και τους γονείς της έγκυρης, θα σας μιλήσω για τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης και της επιπτώσης της ΔΕΠΗ όταν αυτή περνάει παρατήρητη. Η ίδια η φύλας, για όσους δεν την ξέρετε, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος προσφέρει στήριξη, ενημέρωση, εκπαίδευση σε άτομα με ΔΕΠΗ και οικογένειές τους και προασπίζει τα δικαιώματά του. Σήμερα θα σας μεταφέρω μαρτυρίες από αληθινά περιστατικά, έτσι ώστε να σας μεταφέρω και την εμπειρία ενός γονείου μιας οικογένειας με ένα παιδί με ΔΕΠΗ, αλλά και να σας τονίσω τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης για την πορεία της διαταραχής. Δυστυχώς η ΔΕΠΗ ανήκει στην οικογένεια των παρεξηγημένων διαγνώσεων, είτε γιατί η συμπτωματολογία της μπορεί εύκολα να περάσει παρατήρητη, είτε να αποδοθεί σε λάθος αίτια. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να προβάλλει ως η αιτία που δικαιολογεί όλα τα προβλήματα ενός παιδιού και γι' αυτό πολύ συχνά είτε δεν αναγνωρίζεται, είτε γίνεται διάγνωση καραμέλα. Το αποτέλεσμα είναι η ταλαιπωρία των παιδιών και των οικογενειών τους, αθέλητη κακοποίηση από μη ενημερωμένους γονείς και εκπαιδευτικούς, που οδηγούν σε περιθωριοποίηση του παιδιού, απόρριψη από την οικογένεια, απόρριψη από το σύστημα, άπειρες ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Σαν σύλλογο, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Θα ξεκινήσω με τις ιστορίες. Η πρώτη μου φορά. Θυμάμαι την πρώτη φορά. Η πληροφορία ήρθε απ' έξω με έναν πολύ σκληρό τρόπο. Από μια δασκάλα στα προνήπια, η οποία είπε την εξής κουβέντα. Τον έχουμε κατατάξει στα προβληματικά παιδιά. Όλος προβληματικός, βέβαια, προβληματικός. Ασαφής, αγχωτικός και πραγματικός. Μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω τι συμβαίνει ακριβώς και ποια είναι τα προβληματικά στοιχεία. Ο μη ενημερωμένος εκπαιδευτικός κρίνει, βάζει μια ταμπέλα και τρομάζει εμβαίνει το παιδί και την οικογένεια. Κάποιοι γονείς είναι ίσως ακόμα πιο άτυχοι όταν αυτή η πληροφορία έρχεται ακόμα πιο μετά, στο γυμνάσιο, όπου πια τα προβλήματα έχουν διαμορφωθεί. Πήγε δημοτικό σε ένα πολύ χαλαρό σχολείο και παρόλα αυτά τα σημάδια ήταν εκεί. Τα μπουφάν δεν επέστρεφαν ποτέ και πολλές φορές χάνονταν οριστικά. Μια χρονιά αγόρασα 4 μπουφάν. Όλα τα μολύβια και τα υλικά θα πρέπει να τα αγόρασα 5 παραπάνω φορές. Μία περιουσία. Εύκολα το παιδί θεωρείται ανεύθυνο, αδιάφορο, ενώ στην ουσία είναι ξεχασιάρικο. Κάτι δεν πάει καλά. Ο Κώστας ήταν 8. Έπαιζε στον κήπο, μπήκε σπίτι να πάει στην τουαλέτα. Έκανε πιπί του, έπινε υποτίθεται τα χέρια του και κάπου αφαιρέθηκε σε κάποιο σημείο με το νερό, γιατί όταν βγήκε ήταν βρεμένο όλο το μπλουζάκι του και το παντελόνι του ανοιγμένο. Ει, ξέχασες να τραβήξεις το νερό και να κλείσει το φως. Α, ναι, λέει, γυρνάει πίσω. Μετά από 2 λεπτά ξαναβγαίνει. Το φως ακόμα ανοιχτό και δεν άκουσα το καζανάκι. Άτακτο, ξεροκέφαλο, στην κοσμάρα του. Εύκολα τα λες αυτά τα πράγματα, αν δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι παιδιά τα οποία έχουν όλη την καλή πρόθεση, στη διαδρομή την έχουν ξεχάσει. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Το ξέραμε ότι ήταν ένα ονειροπόλο παιδί και ότι ήταν κάπως αφηρημένη, αλλά ήταν πάντα. Η βαθμή μέτρη, αν διδασκάλισε έναν ότι δεν προσπαθεί αρκετά, αλλά έτσι δεν είναι πολλά παιδιά. Έτσι ήμουνα κι εγώ. Στο σπίτι τα μαθήματα άρχισαν να γίνονται εξαλιστικά. Μπορούσε να ασχολείται ώρες ολόκληρες με την γόμα που έπεσε στο πάτωμα, το μολύβι που ήθελε ξύσιμο και ό,τι άλλο της τραβούσε την προσοχή. Πολύ συχνά ο γονιός ο ίδιος έχει ΔΕΠΗ και έτσι δεν μπορεί να το δει και να το αξιολογήσει ως σύμπτωμα. Κορυφαίες στιγμές. Γυρίζω στο σπίτι στις 8 και ο γιος μου ανακοινώνει ότι έχει μέχρι την επόμενη μέρα να παραδώσει 3 εργασίες για τα καλλιτεχνικά. Ξενύχτησα μέχρι τις 2, ο γιος μου 12. Κατέληξα να βάφω μόνη μου τα βουνά και τις θάλασσες. Την επόμενη μέρα ξέχασα να παραδώσω το φάκελο. Δεν υπάρχει λόγιο αυτό, έτσι. Τι συμβαίνει με το παιδί σας? Κάθε μεσημέρι τον παρελάμβανα γυμνό κάτω από το μπουφάν του ή με ρούχα άλλου παιδιού, γιατί είχε βρέξει και τις 2 αλαξίες που του είχα ρεζέρβα στη τσάντα του, παίζοντας με το νερό και καταβρέχοντας με το λάστιχο όποιον τον πλησίαζε. Μόλις χτυπούσε το κουδούνι για διάλειμμα, έτρεχε πρώτος έξω και ανέβαινε ανάστροφα την τσουλήφρα και αφού έφτανε στην κορυφή, κατέβαινα λαλάζοντας. Ο πρόεδρος του σχολείου με ρώτησε, τι συμβαίνει με το παιδί σας, κάνει πράγματα που άλλα παιδιά 9 και 10 χρονών μπορούν να κάνουν, αλλά δεν μπορεί να κάνει πράγματα όπως παιδιά που κάνουν της ηλικίας του, όπως παραδείγματος χάρη να πιάσει το μολύβι σωστά, έτσι. Το σέρνει πάνω στο χαρτί με τρομερή δύναμη και το σκίζει.
ένα παιδί που αναστατώνει, προκαλεί, μπαίνει τιμωρία, συχνά αποβάλλεται, όχι μία, αλλά πολλές φορές στο σχολείο. Λόγω άγνοιας, ο εκπαιδευτικός δεν συνδυάζει τον παρομιξισμό, την υπερκινητικότητα με τη δυσκολία στο συντονισμό κινήσεων. Πολύ συχνά η γραφή συνοδεύεται από δυσπραξίες. Η μοναδική φορά που λιποθύμησα. Ο Ντίνος το 8 αποφάσισε να φύγει από ένα βαρετό αποκριάτικο πάρτι, αφού μου είχε πει να φύγουμε και του είπα σε 10 λεπτά. Διέσχισε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μόνος του, πήγε στο σπίτι με τα πόδια, η απόσταση ήταν περίπου 600 μέτρα. Ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που λιποθύμησα. Μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο και πάρκαρα απ' έξω, πήρα τα κλειδιά. Ήμουν σε απόσταση 10 μέτρα και με οπτική επαφή. Πήγε στο μπροστινό κάθισμα να παίξει με το ραδιόφωνο και πάτησε το χειρόφωνο. Τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε. Τη δεύτερη φορά που μπήκε με διάστηση στο νοσοκομείο, μου έστειλαν την κοινωνική λειτουργό να δει τι οικογένεια είμαστε. Ευτυχώς γνωριζόμασταν λόγω δουλειάς. Βλέπεις, όταν είπα στους παιδιάτρους ότι ήταν παρορμητικός και υπερκινητικός, νόμιζαν πως έτσι δικαιολογούσα τη δική μου αμέλεια. Μιλάμε για γονείς που φτάνουν στα όρια, σε απόγνωση, τρομακτικό άγχος με τη ριζοκίνδυνη συμπεριφορά, την ανυπομονησία και την απερισκεψία. Παιδιά που δεν μπορούν να περιμένουν και που πολύ συχνά βλέπουν σε ατυχήματα. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά εξουθενωτική. Έγραφε σαν να ζωγράφιζε αργά, πάνω από τις γραμμές, ανέστρεφε γράμματα, έκανε άπειρα ορθογραφικά λάθη. Ενώ αν το ρωτούσε, απαντούσε σωστά. Όσο διαβάζαμε, η καρέκλα πήγαινε και ερχόταν. Ήταν απίθανο να συγκεντρωθεί για 10 λεπτά συνεχόμενα. Η όλη διαδικασία της μελέτης ολοκληρωνόταν όταν έφτανε η ώρα του ύπνου. Μου έσπαγε τα νεύρα. Δεν έμενε χρόνος για παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γίνεται όλη η σχέση γύρω από το μαθησιακό. Πολύ συχνά αυτό θα υποψιάζει ένα γονιό ή τον εκπαιδευτικό, γιατί συχνά συντροφεύεται. Αλλά φυσικά δημιουργείται και στο παιδί μια άρνηση για τη μάθηση και για την προσπάθεια εντέρου. Στη Δευτέρα Δημοτικού μας κάλεσαν στο σχολείο να μας πούνε: θα σας πει να δεν πηγαίνει το παιδί σας στο σχολείο μας. Δεν άντεχαν πλέον τα προβλήματα που δημιουργούνταν μέσα και έξω από την τάξη και τη συμπεριφορά του. Ό,τι στραβό γινόταν, τα παιδιά τα φόρτωναν στο μέτρο. Στο πάρτι το γενεθλίο του ήρθαν μόνο δύο παιδιά. Εμείς οι γονείς είμαστε λίγο ρατσιστές. Άστο αυτό το παιδί, δεν κάνει πολύ παρέα μαζί του. Τα πρώτα χρόνια του δημοτικού έμενε στο περιθώριο και μάλιστα γινόταν αντικείμενο εκφοβισμού. Θυμάμαι μια δασκάλα στη Δευτέρα, η οποία μου είπε: η Μέρη γελάει πολύ, αλλά φοβάμαι ότι γελάει μόνη της. Το ξέρω αυτό το ύφος όταν μπαίνω με το παιδί μου σε μια κοινωνική εκδήλωση, αλλά πιστεύω πώς το αφήνεις να συμπεριφέρεται έτσι. Μιλάμε για περιθωριοποίηση γονιού και παιδιού, εκφοβισμός από τη μεριά του θύματος αλλά και του θήτη, μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη. Η Τασία ζωγράφησε αυτό πέρσι, ένα πορτρέτο του εαυτού της, σκούρο και στενάχρονο. Ήταν τσαλακωμένο και σκισμένο σε σημεία, αναπόσπαστα κομμάτια του εαυτού της. Το σχολείο ήταν δύσκολο για αυτήν, άρεσε σκούρα, δεν είχε φίλους, αισθανόταν πάντα αδικημένη και ότι κανένας δεν την καταλάβαινε. Πολύ συχνά, όταν η ιδέα περνάει παρατήρητη, έρχονται και στηβάζονται πάνω της και άλλες διαταραχές όπως η κατάθλιψη. Και αν δεν ξέρει το ίδιο το παιδί να εξηγήσει τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει, πολύ συχνά το αποδίδει στον εαυτό του. Εγώ είμαι χαζή, εγώ είμαι ανίκανη, εγώ είμαι τεμπέλα, ή πάει από την άλλη πλευρά αντιδραστικά και κατηγορεί άλλους για τα προβλήματά του. Το σχολείο είναι άχρηστο, ο δάσκαλος με μισεί κλπ. Τι σημαίνει να είσαι γονιός παιδιού με ΔΕΠΗ, λοιπόν. Πάντως, όσο πιο πολύ συμφωνώνουν οι ίδια με τη διάγνωση, τόσο πιο αποτελεσματική ήμουν στο να διεκδικώ στήριξη για τον πάρη. Το θέμα όμως με το γυμνάσιο είναι ότι πρέπει κάθε χρονιά να εκπαιδεύεις γύρω στα 15 άτομα και να τους βλέπεις τουλάχιστον 3 φορές μέσα στον χρόνο. Σημαίνει 45 συναντήσεις μέσα στον χρόνο, μήνυμα. Μιλάμε για 100 ώρες. Και αν καταλάβουν όλοι. Συχνά άτομα, μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε το παιδί σας. Εδώ δεν κάνουμε διακρίσεις, ούτε χάρες σε κανέναν. Ένας γονιός ο οποίος ενημερώνει, εκπαιδεύει, μάχεται. Είναι μια κανονική δοκιμασία, ειδικά στις εξετάσεις. Είχα 6 ώρες τη βδομάδα στήριξη στο σπίτι, αλλά παρόλα αυτά για τις εξετάσεις καθόμουν και εγώ και διαβάζαμε μαζί. Τουλάχιστον έμαθα επιτέλους τις 4 βασικές αιτίες της παρακμής του Βυζαντίου, τα 4 Ευαγγέλια και από πού επηρεάζεται το κλίμα της Ελλάδας. Ο γονιός ξαναπάει σχολείο, αλλά φυσικά χαλάει και τη σχέση του με το παιδί. Το νοικοκυριό λυγίζει οικονομικά και πολύ συχνά, αν υπάρχουν άλλα παιδιά, παραμελούνται. Θα έλεγα ότι το πιο
πιο δύσκολο πράγμα για τον Γιώργο είναι να ξέρει να φέρει το σωστό πράγμα τη σωστή μέρα. Ακόμα πιο δύσκολο όμως είναι να του υπενθυμίζω ότι πρέπει να διπλοελέγχει, γιατί αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα το κάνει λάθος. Είναι πάρα πολλές φορές που εισπράττει την επιθετικότητα με τη μορφή του «άσε με, ξέρω εγώ». Όσο και αν ξέρω ότι αυτό είναι μέρος του πακέτου, είναι δύσκολο να μην νιώθω αδικημένη. Ένας γονιός που εξαντλείται, σου πει το παιδί έχοντας συνέχεια την εμπειρία του, σου λέω τι να κάνεις, πότε να το κάνεις, σου υπενθυμίζω, συνέχεια παρεμβαίνω ουσιαστικά στη ζωή σου. Ένα παιδί γυρνάει βούμερα και γίνεται ξερόλας. Υπάρχει και η αναβιωματική προκλητική διαταραχή, όπου το παιδί γίνεται υπερβολικά ισχυρογνώμων και αντιδραστικό. Διαπληκτίζεται συχνά με ενήλικες και αρνείται να υπακούσει σε κανόνες. Happy end, η τελευταία ιστορία. Ως προς την εμπλοκή μου, όμως, με απενεχοποίησε ένας εξειδικευμένος στην κλινικός ψυχολόγος. Μου εξήγησε ότι το σημαντικό είναι να μείνει το παιδί μέσα στο σύστημα, να μην βγει στο περιθώριο. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει έξτρα στήριξη. Ο Σταμάτης σήμερα τελείωσε τη Δευτέρα Γυμνασίου και βγάζει ένα μέσο όρο 16,5. Κάθε χρόνο πάει καλύτερα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο ίδιος πια μιλάει ανοιχτά για την ΕΠΗ, την αποδέχεται και δέχεται πολύ περισσότερο τη βοήθεια που αναπληρώνει τις δυσκολίες του. Ελπίζω να το είμαι όλο και λιγότερο απαραίτητο στο μέλλον. Η σημασία της αναγνώρισης, της αποδοχής και της συνεργασίας και της στήριξης από την οικογένεια και τους ειδικούς σε συνεργασία με το παιδί είναι η αρχή για κάθε χρόνιο νόσημα. Τα σημάδια είναι εκεί. Αν όμως ο γονιός δεν τα βλέπει, δεν τα αξιολογεί, ο ειδικός δεν γνωρίζει, συχνά δεν φαίνεται η διαταραχή, γιατί δεν ενοχλεί, συχνά αποδίδονται οι συμπεριφορές σε ψυχολογικά αίτια, δεν θα σκεφτεί ο γονιός να τον αφαίρει ούτε στον παιδίατρο, αλλά ούτε και να πάει σε ψυχολόγο. Έτσι, σαν χιόνο στη βάδα, απαρατήρητη, αδιάγνωστη, η ΔΕΠΗ παίρνει μπάλα την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθηση του παιδιού, σαμποτάρει τις πραγματικές του δυνατότητες, επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις του, όπου αισθάνεται ότι όλοι τον κατευθύνουν, τον κρίνουν, τον απορρίπτουν και παίρνει μπάλα και έτσι την οικογένεια. Μια οικογένεια που νοσεί από συγκρουσιακές σχέσεις, πολύ συχνά υπάρχει βία λεκτική και σωματική, καθώς τα παιδιά, αν είναι ΔΕΠΗ απρόσεκτος, θεωρούνται χαζά και τεμπέληπα, αν είναι υπερκινητικά και παρομοιωτικά, άτακτα και αντίθεσα. Τα έχουν τσακωμεί με άλλα αδέρφια, παραμελημένα υγεία αδέρφια, επιβαρύνεται η σχέση του ζευγαριού, επιβαρύνεται η τσέπη της οικογένειας. Μια οικογένεια που μπαίνει και αυτή στο περιθώριο, που ψάχνει για το σχολείο που θα δεχτεί το παιδί της, μια οικογένεια που ανησυχεί για τις επικίνδυνες συμπεριφορές, όπου υπάρχει ψυχοπαθολογία, πολύ συχνά αγχωτικές διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης και ενδιαδοτική διαταραχή. Έρχονται να φορτώσουν το ήδη φορτωμένο παιδί, αργότερα κατά χρήσης ουσιών και εξαρτήσεις και τελικά στον ενήλικα, μεγάλες δυσκολίες στα οικονομικά και στα επαγγελματικά και φυσικά στις σχέσεις. Υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ιατρικό κόστος στην Ευρώπη της αθεράπησης της ΔΕΠΗ είναι γύρω στα 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κοινωνικό είναι πολύ παραπάνω. Γι' αυτό η εκπαίδευση όλων, γονιών, γιατρών, εκπαιδευτικών και λειτουργών ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη. Καλή γνώση της ΔΕΠΗς, δηλαδή η παρατηρητικότητα, η παραπομπή στους ειδικούς και ο συντονισμός της ομάδας θεραπείας καταλήγουν σε μια έγκυρη παρέμβαση, μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να λειτουργήσει φυσιολογικά, παραγωγικά και ευτυχισμένα. Και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ σήμερα, ως σωματείο, σε συνεργασία με την Ψυχολογική Επιτροπή, να συμβάλλουμε στην εξάπλωση της γνώσης για την ΔΕΠΗ προς όλες τις κατευθύνσεις. Ευχαριστώ.